χρειάζεται να μείνει, για ό,τι χρειάζεται να μείνει εδώ. Οι πολίτες πρέπει να αφήνουν στο νοσοκομείο και να μην διακομίζονται στα νοσοκομεία. Σας αφήνω να μου κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές μεταξύ μας, έτσι ώστε να σας πει και ο Υπουργός κάποια πράγματα τα οποία θα είναι προς η καλή πορεία του νοσοκομείου μας, που από τελευταίο που ήταν πριν από ένα χρόνο στην κατηγορία, να αναβαθμιστούμε και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου δεν θα υπάρχουν προβλήματα, όσο το δυνατόν βέβαια να τα επιλύσουμε πιο γρήγορα, για να μπορέσουμε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο δίπλα τους. Κύριε Υπουργέ, σας ο λόγος. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφό μου. Πρέπει να είμαστε πάντα μαζί και είναι πολύ καλός βουλευτής. Πάντα που παρών, τον υπεράρχη μας. Θα του δείξουμε και καλή επιτυχία γιατί τώρα είναι 11.000. Συνάδελφο γιατρό και βέβαια το διοικητή του νοσοκομείου. Και όλους όσους παρευρέθηκαν σήμερα στη σύσκεψη. Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση. Μετέφερα βέβαια την επιθυμία του Πρωθυπουργού, του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για το νέο νοσοκομείο Μπέρβελας. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρουμε τα μεγάλα προβλήματα του νοσοκομείου, τα κτηριολογικά του, τα τεχνολογικά του. Η περιοχή χρειάζεται ένα καινούργιο νοσοκομείο. Η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε πού θα το εντάξουμε. Είμαστε εδώ γιατί τα προβλήματα της υγείας είναι πολύ μεγάλα, ήταν μεγάλα. Ποτέ δεν είχαν λυθεί, αλλά επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση. Όμως θα πρέπει να πω, ως υποδιοκτήτης του νοσοκομείου, ότι το νοσοκομείο κρατάει ένα σοβαρό επίπεδο υγείας, ποιοτικά καλό, έχει τα προβλήματά του, εμείς θα το στηρίξουμε και θα προσπαθήσουμε να έχει καλύτερη λειτουργία. Θέλω να σας πω δύο πραγματάκια που κάναμε αμέσως. Μεταφέραμε κάποιο προσωπικό από το παιδί της Πρέβεζας στο νοσοκομείο, μαζί με τον διοικητή. Και τους ειδικευμένους γιατρούς οι οποίοι υπηρετούσαν στα κέντρα υγείας και στα αρμοδικά υγεία μετακινήθηκαν στο νοσοκομείο. Συγχρόνως βέβαια θα στηρίξουμε το νοσοκομείο με κάποιους άλλους γιατρούς, οι οποίοι θα ζητηθούν από την διοίκηση, τους υπουργούς. Και είμαστε σε συνεχή και αγαστή συνεργασία με τη διοίκηση για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα μικροπροβλήματα, γιατί δεν έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, δομών υγείας του νομού. Και αυτό θέλω να το πω ότι και τα κέντρα υγείας του νομού θα ενισχυθούν, θα αλλάξουμε λίγο, ξέρετε, λειτουργικά τα κέντρα υγείας, θα στηρίξουμε το κέντρο υγείας της Πάγας και πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα έχουμε καλά αποτελέσματα και καλά νέα να σας πούμε. Είμαστε εδώ όχι για να κάνουμε πολιτικό τουρισμό, ήταν εδώ για να κάνουμε ουσιαστική παρέμβαση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στα θέματα υγείας που είναι πολύ ευαίσθητα και ακουμπάνε πολύ τους ανθρώπους. Θέλω να σας πω, είμαι καθενθουσιασμένος από τη διοίκηση και από τη συνεργασία που είχαμε με τους γιατρούς και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Και το θέμα της χρηματοδότησης του νοσοκομείου είναι καλά, δεν θα έχουμε προβλήματα με το τέλος του χρόνου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο για τους εργαζόμενους. Να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Γιατρικού Συλλόγου του Νομού, που ήταν πάντα μαζί μας και είναι πάντα μαζί μας. Και μας έβαλε και πολύ ωραίες παρατηρήσεις και θα τις δεχτούμε αυτές και θα τις συζητήσουμε. Και θέλω να σας πω ότι και τα θέματα λοιπόν των υπεριοριών του προσωπικού θα το συζητήσουμε σε κεντρικό επίπεδο. Εδώ είναι ο συναδελφός μας να στηρίξει την πρόταση στην Βουλή για αύξηση αυτού του κονδυλίου για όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά, θα το κάνουμε. Πρέπει όμως να βρούμε ένα αντικό κωδικό, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα και δεν μπορούμε γιατί λεφτά δεν υπάρχουν έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, είχατε επισκεφθεί την Πρέβεζα, αν θυμάστε, το 2009. ΖΙΤ. Καλεσμένο από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, όταν είχε τεθεί το θέμα ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Πρέβεζα, είχατε ενταχθεί κατά τη ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Πρέβεζα με ΣΔΙΤ και είχατε πει, αν θυμάστε, ότι όταν γίνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, θα φτιάξει νοσοκομείο με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό έκανε τώρα. Στη Θεοπάνιο. Ακριβώς, τώρα εκεί θέλω να καταλήξω. Και επειδή χθες, Αγιάννα, δεν ξεκαθαρίστηκε πού θα γίνει το νέο νοσοκομείο, τώρα κάνετε την ανακοίνωση. Και απλώς αναφερθήκατε στην επιθυμία του Πρωθυπουργού. Θα παρακαλούσα, επειδή έχει γίνει και ένα θέμα εδώ, αν γνωρίζετε πώς έφτασε στον Πρωθυπουργό το θέμα, πώς ολοκληρώθηκε και ορίμασε και αν έχετε να μας πείτε κάποια ουσιαστικά πράγματα για το νέο νοσοκομείο Πρέβεζας. Λοιπόν, έχω και τα χαρτιά μαζί μου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ο συνάδελφός μου τον επισκέφθηκε επανειλημμένως, επισκέφθηκε βέβαια και το, και το κουλτουρικό γραφείο, βέβαια και τον υπουργό, αλλά επειδή το κουλτουρικό γραφείο. Επειδή είμαι ο αρμόδιος υπουργός για τα νοσοκομεία, άρα λοιπόν την ειδικές υπηρεσίες ζήτησα να δω τι έχει γίνει. Μου έφεραν λοιπόν όλο το φάκελο, τον οποίο έφερα και μαζί μου. Το νοσοκομείο έχει χωροθετηθεί, ο Δήμος έχει δώσει και το οικόπεδο. Άρα λοιπόν περιμένουμε την ένταξη μάλλον στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το που βέβαια που είπα χθες, αυτό το που, να ξέρετε ότι με έναν απασχολεί ακόμη το που, αλλά τελικά δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ είχα μια άλλη άποψη όταν είχα αυτή τότε, την έχω πει στον συναδελφό μου. Λοιπόν, τότε είχα πει ότι το νοσοκομείο αυτό πρέπει να παίξει ένα κεντρικότερο ρόλο. Αυτή ήταν η άποψή μου. Και δεν μπορώ όμως να πω εγώ στις διαθέσεις τοπικής κοινωνίας και στις διαθέσεις του που η πολιτική ηγεσία του τόπου, που υπάρχουν δήμαρχοι, υπάρχουν περιφερειάρχες, υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν. Τότε δεν υπήρχε ακόμη το νοσοκομείο Λευκάδας. Τώρα. Άρα και μιλάμε για μύθικα. Για το νοσοκομείο που έχει δώσει και το χώρο που έχει δώσει ο Δήμος. Λοιπόν, άρα εμείς λοιπόν είμαστε τώρα να ξανασκεφτούμε αυτό και αυτό εγώ τότε το ήξερα, γι' αυτό είχα πει κιόλας που. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει τα δεδομένα γιατί έχουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο καινούριο που εντάξει όπως έχουμε κάνει πολλά λάθη τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να τα αναγνωρίζουμε, φτιάχναμε φαραωνικά νοσοκομεία τα οποία δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Παραδείγματος χάρη το νοσοκομείο Αγρινίου είναι ένα τεράστιο νοσοκομείο. Ή το νοσοκομείο Καρκίδας ή το νοσοκομείο Θηβών. Τέλος πάντων, τώρα μην κάνουμε την κριτική μας, οφείλουμε να τα λέμε όμως αυτά έτσι. Ότι φτιάξαμε μεγάλες σύγχρονες δομές υγείας τις οποίες δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να τις στηρίξουμε. Τώρα προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι το νοσοκομείο αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, διότι πραγματικά έχει ξεπεραστεί. Θα πρέπει να βρούμε όλα τα μέσα για να φτιάξουμε ένα καινούριο νοσοκομείο και να δώσουμε στο λαό τη πλευρά αυτές τις συνθήκες ασφαλείας που απαιτούνται σε έναν ευρωπαϊκό πολίτη. Γι' αυτό είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλο να κάνω λίγο σχόλιο. Να κλείσουμε το θέμα του νέου νοσοκομείου, να πάω στο. Γνωρίζετε ως γιατρός ότι για να λειτουργήσει η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να λειτουργήσει και η πρωτοβάθμια. Αναφερθήκατε στα κέντρα υγείας και είπατε ότι θα αλλάξουν λειτουργικά. Σημαίνει συμφωνεύσεις, σημαίνει εκπεριτροπής λειτουργίας, κέντρο υγείας Καναλακίου, κέντρο υγείας Πάρνας. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό γι' αυτό? Κοιτάξτε, στην Πάρνα θα το στήσω λίγο το κέντρο υγείας, γιατί πραγματικά έχει πολύ πρωτοβάθμια στο καλοκαίρι. Δεν έχει γιατρούς, ήταν η κυρία συνάδελφος πριν από εδώ, τα έβαλε τα προβλήματα. Yeah. Θα πάρουμε μία θέση παραπάνω αγροτικού γιατρού εκεί και μία θέση αγροτικού γιατρού στο επόμενο κέντρο υγείας που έγινε στην Αγία. Και θα πρέπει να δούμε βέβαια τα κέντρα υγείας του νομού που έχουν ειδικευμένους γιατρούς να μπορέσουν να φέρουν τα ειδικευμένοι γιατροί να λειτουργήσουν στο κεντρικό νοσοκομείο για να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και βέβαια τα επίπεδα του νοσοκομείου να λειτουργήσουν με γενικούς γιατρούς. Δηλαδή να δούμε τελικά. Μας αρέσει να έχουμε μια καλή δομή υγείας που ο κόσμος να ξέρει πηγαίνει εκεί και βρίσκει την υγεία του ή να έχουμε διασπαρμένα διάφορα πράγματα που δεν τα βρίσκουμε ποτέ. Διότι υπήρξαν, ξέρετε, και κάποιες εδώ προτάσεις για, ξέρω εγώ, για να μειωθεί την υγεία κάποιων κέντρων υγείας και όλα αυτά. Όμως αυτά δεν μπορώ να τα αποφασίσω εγώ. Αυτά τα αποφασίζουν οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμαρχοι, οι πολίτες. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να κλείσουμε δομές υγείας, ήρθαμε για να στηρίξουμε δομές υγείας. Η κατάσταση, η εικόνα του νοσοκομείου που έβλεπε είναι καλή, κακή, μέτρια ή ήδη? Η κατάσταση του νοσοκομείου που έβλεπε είναι ένα νοσοκομείο που πρέπει να έχει φύγει πριν από πολλά χρόνια. Έστω και αργά, νομίζω ότι το νοσοκομείο πρέπει να μετακινηθεί, πρέπει να αναμορφωθεί, πρέπει να εξυγχρονιστεί, πρέπει να γίνει ένα άλλο νοσοκομείο. Μέχρι τότε? Μέχρι τότε θα το βοηθήσουμε. Είπαμε ότι και θα βοηθήσουμε και κάποιες χειρουργικές του, ξέρετε, παρεμβάσεις. Τουαλέτες, όλα αυτά πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των ασθενών, έτσι. Ό,τι μπορεί το είπε και ο Δήμαρχος θα το κάνουν, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Παλεμβασούλες, όχι όμως μεγάλου κόστους για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποια κοινωνία. Και έχω πολύ καλή διάθεση να πιστέψω όλα αυτά που λέτε, το μακάρι να είναι έτσι. Όμως, απ' την άλλη υπάρχει το παράδειγμα του νοσοκομείου της Σαντορίνης, το οποίο από το 2011 είναι έτοιμο και το οποίο δεν μπορείτε να το λειτουργήσετε. Και απευθυνθήκατε, ο κύριος Βορύδης συγκεκριμένα, έπειτα από ερώτηση που βουλευτήκε η κλάδο του κύριου Σερμαδένιου στη Βουλή, ο κύριος Βορύδης απάντησε στον κύριο Σερμαδένιου, βάσει των πρακτικών της Βουλής, ότι θα απευθυνθείτε σε ιδιώτη, έτσι ώστε και το κράτος να πάρει τα χρήματα πίσω αυτή τη επένδυση που κάνατε, τα 13.900, αλλά και το νοσοκομείο να λειτουργήσει. Άρα, λαμβανωμένης υπόψη αυτού του γεγονότος. Στρατώσουμε και προσωπικά με τον κύριο Βορύδη, έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση. Τα νοσοκομεία
και είναι δικιά μου αρμοδιότητα, αλλά είμαστε πάντα ενημερωμένοι στον τραπέζι. Έλειπα και θα πήγαινα εγώ να απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Θα πρέπει να κάνουμε την αυτοδιοίκησή μας σαν χώρα και σαν πολιτική κάποια στιγμή και έχουμε κάνει αυτές τις δομές. Παραδείγματος χάρη. Έχουμε μια δομή τώρα, εδώ κοντά σας, με 80 κρεβάτια στην αφιλοχή. Το φτιάξαμε, το εξοπλίσαμε. Δεν σταματάω εδώ τι κάνουμε και το αφήσαμε. Τα λεφτά πήγανε, γύρω στο ελληνικό λαό τα λεφτά, και είναι κλειστό. Κουκουβάγες, νυχτερίδες και ράχνες. Και έρχεται τώρα η ελληνική πολιτεία να κάνει να λειτουργήσει. Γιατί δεν υπήρχε κανένα προγραμματισμό, δεν υπήρχε στρατηγική, δεν υπήρχε ορθολογική σκέψη. Θα μου πει κατηγορήσει του προηγούμενου συναδέλφου. Τι να κάνουμε τώρα, λέει. Όταν στην ΗΠΑ αυτή υπάρχουν 10 και 10 και τα αποκατάσταση και είναι για τα 10 κλειστά. Υπάρχουν 31 κέντρα αποκατάσταση σε όλη την Ελλάδα. Δομέ τέτοιε και εκεί καμία. Και τα 8 θα λειτουργήσουν. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν τα υπόλοιπα διότι δεν υπήρξε ένα προγραμματισμό τώρα. Να πω στο δικάκι να ξεκινήσει αυτή την. Πώ θα το πάει, δηλαδή τι να κάνει. Έχουμε το κέντρο υγεία, το κέντρο αποκατάσταση του νοσοκομείου. Τη Άφρα. Άρα. Περιμένουμε. Έχουμε το. Λοιπόν, έχουμε τον Ιωαννίνο. Του Αγρινίου. Γι' αυτό πρέπει, δηλαδή, τι θα μπορούμε να το κάνουμε σε αυτά. Θέλω να απαντήσω λοιπόν ο Μασευθέος στην ερώτηση που μου κάνετε στη Σαντορίνη. 18.000 πληθυσμός, ένα φοβερό νοσοκομείο των 50 Αθηνών, μονάδα στρατηγικής θεραπείας, χειρουργία. Πλήρωσε το πληθυσμό. Για να μην σκατουμείρει το μήνα. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να πληρώσει. Αν κάποιοι, σχεδίασαν κάτι που είχαν κάτι άλλο στο μυαλό του, να κάνουν και στο τέλος της πέντε μπορούν να το κάνουμε πάρτιτο και λειτουργήστε το γενικό τρόπο πια δεν μπορεί να πληρώνει αυτά. Αυτό κύριε Υπουργέ που ήθελα να καταλήξω. Και να σας πω και κάτι άλλο έτσι. Και εκβιασμοί στο ελληνικό λαό δεν περνάνε. Διότι εμείς έχουμε ένα καλό κέντρο υγείας εκεί και για να δικαιολογήσουν τώρα τα δικαιολόγητα θέλουν να πάρουν τις δομές του κέντρου υγείας να τις πάνε εκεί. Ούτε αυτό θα το επιτρέψουν. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, αν θέλει να πάει στο ελληνικό τομέα, και αυτό πήγαμε λοιπόν με την εταιρεία Ολυμπιακών. Ξέρετε, κινήτων. Είπαμε λοιπόν ότι αυτή εκεί ανήκει, βρείτε κάποιον τουλάχιστον να μην χάσετε λεφτά το ελληνικό λαό σου. Να το νοικιάσουμε και ας το κάνουμε ό,τι θέλουν. Εγώ είπα στον Δήμαρχο ότι η μαρχία μου στο Δήμο. Πάμε. Ή του ρίξω, δεν μπορώ να το δημιουργήσω. Πώς θα δημιουργήσω, και ο ελληνικό λαό θα πει τα λεφτά. Αυτά είναι λάθη που γίνονται. Όπως λάθος είναι και η αμφιλογία. Τώρα στην αφιλοχία 80 κρεβάτια και ένα τελευταίου τύπου, γύρω σε εξοπλισμένα, καλεί το ΙΠΑΡΙΣ να βάλει τι. Ξέρουμε ότι είμαστε σε μια οικονομική κρίση, ξέρουμε ότι δεν έχουμε προσωπικό, ξέρουμε ότι χρειάζεται μια ολόκληρη δομή να λειτουργήσει 80 κρεβάτια. Δεν είναι ένα νοσοκομείο. Πώς θα τα λειτουργήσουμε αυτά. Άρα θα πρέπει να είστε πολύ πιο προσεκτικοί. Δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε την αφιλοχία. Να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Όσο μπορούμε. Η ιδιωτικοποίηση δομών υγεία δεν σημαίνει αυτό, κύριε. Αυτό που είπατε. Δεν το κάνω δηλαδή. Δυσκολεύει πάρα πολύ. Να το έχω να σαπίσει. Ναι. Να το έχω να σαπίσει. Έγινε μια λάθος επιλογή. Δηλαδή την πρέπει να το πω. Ξέρετε τι έχουμε τώρα, ότι αυτό έχει τα καλύτερα μηχανήματα. Όπως είπε ο προηγούμενος ένας συνάδελφος γιατρός με το κέντρο υγείας του Κυπριάδος που είναι το ακτινολογικό και δεν αφήνει να έρθει στο νοσοκομείο. Έχει τα καλύτερα μηχανήματα, έχει το καλύτερο αξιολογικό, έχει τα καλύτερα μηχανήματα της θεραπείας, έχει τα καλύτερα μηχανήματα χειρουργείου, έχει τα καλύτερα ακτινολογικά μηχανήματα και σαφίζουν. Ναι, άρα σημαίνει ότι ο πολίτης για να πάει σε αυτό το νοσοκομείο θα πρέπει να πληρώσει. Σε αυτό το νοσοκομείο που έχει τα καλύτερα μηχανήματα. Σαν το Ρήνης, που είπατε. Δηλαδή όταν. Ναι, σε περίπτωση που λειτουργήσει η ιδιώτηση, λέω. Έχει και το κέντρο υγείας. Το κέντρο υγείας παρέχει τις ίδιες. Έχει την ίδια παροχή υπηρεσιών υγείας. Δεν είναι νοσοκομείο. Άρα λοιπόν ότι κάποιος που θέλει να έχει καλύτερες υπηρεσίες υγείας θα προσφύγει στον ιδιωτικό τομέα. Άρα ο Δήμαρχος λοιπόν που είναι ο αρχηγός του τόπου μπορεί να το πάρει το νοσοκομείο και να το λειτουργήσει. Και αν μην το πληρώνει ο άλλος ελληνικό λαός. Δηλαδή επειδή κάποιοι φτιάξανε και κάνανε ένα λάθος και πήρανε όλα αυτά που κάνανε, δηλαδή εμείς θα το φορτώνουμε στον ελληνικό λαό. Ήρθε η ώρα να το φορτώνουμε. Ο ελληνικός λαός πληρώνει τα πάντα. Οπότε δεν μπορεί να το παθολογήσει και αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει. Απλά με... Γιατί ο καθένα από εκεί πέρα σε κάθε νησί θα πήγαινε λοιπόν όπω έγινε στη Σαντορίνη, θα έστειλε ένα νοσοκομείο, θα έκανε ό,τι έκανε, εργολαβίε, ιστορίε, κακό μηχανήματα, εξοπλισμό. Τι έργα πάντα ότι το γνωρίζει εσύ. Πώ το λέξε. Απλά ναι. Με την ίδια λογική άνθρωπο θα έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο υπουργό και πει ότι έχει λάθο σχεδιασμό από εσά στο νοσοκομείο τη Πρέβεζα, μπορεί να γίνει και αυτό ιδιωτικό. Ποιο είναι ιδιωτικό. Ένα νοσοκομείο που είπα εδώ. Υπάρχει σύμφωνη απόφαση του Πρωθυπουργού, υπάρχει σύμφωνη απόφαση όλων των φορέων εδώ. Ρωτήθηκαν όλοι, τι μου λέτε τώρα. Εδώ υπάρχει, προσέξτε, υπάρχει ένα κόσμο που έχουμε δεδομένο ότι το νοσοκομείο αυτό, έτσι όπω είναι τι δομέ του, έτσι, το επισκεφθήκαν πέρσι και στα 5.000 πολίτε. Πού θα επισκεφθούν τη Σαντορίνη, πότε, με ποιε δομέ, 18.000 έχετε μόνο. Όλοι να αρρωσταίνουν 3.000 το μήνα, δεν γίνεται τάντο τώρα αυτό. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε σε ένα άλλο σχεδιασμό. Να δούμε σε ένα σχεδιασμό διαφορετικό, ξέρω εγώ, μια προστασία στο πέρα στο Αιγαίο, να το δούμε. Με μια άλλη δομή και άλλου στόχου. Αλλά τώρα να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν επιτρέπει τώρα οι πολίτε, πήραμε τα πάντα και έχουμε τα μηχανήματα ανάγκη για κάποιου άλλου χώρου να μα τα δίνουν, εντάξει. Μα δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί να, δηλαδή το νοσοκομείο αυτό, αν το λειτουργούσαμε με αυτό που ζητάνε οι Δήμοι και ο Δήμαρχος και οι τοπικές κοινωνίες, εντάξει, θα υποκύπταμε πραγματικά σε μεγάλο, θα συνεχίζαμε ένα λάθος που κάναμε. Δεν γίνεται, διότι τότε γιατί το κάθε νησί είναι και αυτό ένα νοσοκομείο με το ίδιο την διαδρομή του Σαντορίνη μας. Επειδή εγώ δεν έχω καταλάβει, να του καθαρίσουμε τι χτεσινέ σα δηλώσει, αναφέρω χαρακτηριστικά. Έχει δώσει ο Πρωθυπουργό κατεύθυνση να γίνει νέο νοσοκομείο. Το πού θα γίνει είναι ένα άλλο θέμα. Το απάντησα. Το απάντησα αυτό γιατί. Θα γίνει στην περιοχή δηλαδή. Δεν μιλάω για την περιοχή. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Υπήρχε μια σκέψη όταν είχα επισκεφτεί παλιά την Πρέβεζα και είχα ξαναμιλήσει ότι θα πρέπει αυτό το νοσοκομείο να έχει ένα ιδιωτικότερο και δυνατότερο ρόλο. Θα μπορούσε να καλύπτει μια πολύ και μεγαλύτερη μεριά τη περιοχή στα πλαίσια ενό ειλικρινά πολύ καλού σχεδίου, μεγαλόπλου σχεδίου. Όμω υπήρξε μια παρέμβαση μετά από χρόνια από τον κύριο Ροπέδο, ο οποίο φτιάχνει ένα κύριο νοσοκομείο στη Δευτέρα. Το νοσοκομείο τώρα είναι στα σωματίσματα. Λέγαμε λοιπόν τότε, επειδή είναι εδώ, το νοσοκομείο να φτιαχτεί έτσι, ώστε να μπορέσει να καλύψει μια μεγαλύτερη περιοχή. Τώρα το νοσοκομείο πια δεν μπορεί να είναι εδώ, άρα λοιπόν θα πάει εδώ που το προθετήσει ο Δήμος. Αυτό είχα πει εγώ, δηλαδή ήταν μια σκέψη την οποία έπρεπε κάποιο νοσοκομείο αυτό να έχει ένα κεντρικότερο και ένα κομβικότερο ρόλο. Τώρα όμως. Αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, σε βουλευτή μα, ο κ. Τσουμάνη, πρώτο δύο εβδομάδων, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη τύπου, σε σχετική ερώτηση είχε ξεκαθαρίσει ότι το νοσοκομείο τη Λευκάδα δεν επηρεάζει το νέο νοσοκομείο τη Πρέβεζα. Δεν το ξεκαθαρίζουμε αυτό, έτσι. Είναι ξεχωριστά. Το νέο νοσοκομείο θα είναι ένα κανονικό νοσοκομείο, θα είναι περιφερειακό νοσοκομείο. Νομίζω ότι είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι. Θα είναι σαν αυτό που έχουμε εδώ, σαν τον Ιωαννίνο, σαν τη Σάρτα, σαν την νοσοκομείο. Δεν θα υπάρχει αυτογραφία επίτευγμα τώρα στο Ιντερνετ. Σωστά είναι το νοσοκομείο τη Ακίνη. Για να γνωρίσουμε τα πρώτα. Να συμπληρώσω ότι τα σχέδια που έχουμε στο Ιντερνετ επανόμοι είναι το νοσοκομείο τη Ακίνη. Αυξημένο κατά ένα όροφο και μετά και σχετικές επιπλέον σύμφωνα με το κτηριολογικό μας έδωσε το νοσοκομείο της Πρέβεζας και η εργαζόμενη η διοίκηση και η γιατρή. Με τα σκαλιά του 5 χρόνια. Το νοσοκομείο Χαλκίδα δηλαδή τόσο. Θα πάει το νοσοκομείο της Κατερίνης το ίδιο, το νοσοκομείο της Κέρκυρας το ίδιο. Όλα αυτά τα νοσοκομεία που γίνανε και η χειρουργία και η κοινωνία νοσοκομεία γίνανε στην πενταετία. Πενταετία από τη στιγμή που ξεκινά να χτίζονται ή από τη στιγμή που αποφασίζεται να χτίζονται. Από τη στιγμή που αποφασίζονται δηλαδή και μέχρι υπάρχει το κλίμα. Μάλιστα. Πριν 8 μήνες έρθει ο κύριος Μπέτζα στην Πρέβεζα και έχει υποσχεθεί για δημιουργία σταθμού εκτάθου στο Μεσοπόταμο. Έχουν περάσει 8 μήνες ακόμα δεν έχουν χωρίσει κάτι. Έχετε κάποια ενημέρωση. Είπαμε να το δούμε αυτό και να μιλήσουμε τον βουλευτή, να το δούμε, αυτό που θα το κάνουμε. Έτσι είναι θέμα διάφορων παραμέτρων, να δούμε πού θα εξυπηρετεί καλύτερα. Πιθανόν ο βουλευτή, ναι, ο βουλευτή και υπάρχουν και δύο ρήπου στο ΕΚΑΒ 200 τώρα. Πήγε και ο Δήμαρχος. Υπάρχουν 200 τώρα. Πήγε το ΕΚΑΒ τώρα. Το ΕΚΑΒ και υπάρχουν. Και υπάρχουν και τα 200 στενοφόρα. Τα οποία 200 στενοφόρα με τα λήψη μα, εγώ τουλάχιστον διαπιστώ στου αγωνιστέ ότι κάνουν 7 χρόνια. Οι προκαλεσμένα από δικαστικέ διαμάχε των εταιριών. 7 χρόνια τώρα ξεπροκαλεί τρία στο γραφείο του Υπουργού πριν ένα
Ιταλία, παρήρισε. Οπότε σταμάτησε να βάζει προσκόμματα ή Μερσεντές. Δεν είχε τέτοιο. Στο ενδεχόμενο χρόνο εκλογών, όλα αυτά που λέτε τώρα θα ισχύσουν. Πάλι, νομίζω ότι η χώρα πάντα τα προβλήματά της έχει συνέχεια. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, ένα σχόλιο και την ερώτηση. Η πολιτική αστάθεια που έχει η χώρα μας δεν μας επιτρέπει να έχουμε τα δεδομένα αυτά που μας λέτε. Δηλαδή, μπορεί μεθαύριο να έχει μια άλλη κυβέρνηση, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και να αλλάξει όσα λέτε εσείς. Πρώτο του ΣΥΡΙΖΑ, τι ωραία. Πιστεύω ότι η χώρα έχει συνέχεια. Ναι, ένα τελευταίο ερώτημα. Η χώρα έχει συνέχεια. Μπορώ να διαφωνώ και εγώ, προσέξτε, να διαφωνώ με τις αποφάσεις κάποιων συναδέλφων μου τον προηγούμενο χρόνο. Και φάνηκε ένα λόγο τη συζήτηση που είχαμε την πολλά διαφωνήσα. Διαφωνούσα με τα θέματα. Το που είπα χθε ήταν μια διαφωνία. Εντάξει, όμω η απόφαση έχει ληφθεί, προχωράει. Άρα λοιπόν πρέπει εγώ να βρω μια καινούργια λύση που να είναι συμβατή με τα δεδομένα τη εποχή και με τι ανάγκε τη εποχή. Καταλάβατε. Δεν ακύρωσα την απόφαση του προηγούμενου. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει μια συνέχεια. Μπορεί να διαφοροποιούνται λίγο από εκεί πέρα όμως ποιος θα μπορούσε να πει στο λαό της Πρέβεζας, στην κοινωνία της Πρέβεζας, ότι είναι καλός χρόνος. Ελπίζω μετά να μην ακυρωθούν και οι δικές σας κάποιες αποτυχίες. Βλέπεις να μην αναπηγαίνει η εκλογή. Βλέπεις να μην αναπηγαίνει η εκλογή. Ορίστε. Βλέπεις να μην αναπηγαίνει η εκλογή. Όχι, δεν πρέπει να γίνουν. Εγώ σου λέω σε ένα μήνα αυτά που είπα θα γίνουν. Ένα τελευταίο ερώτημα σχετικά με το παιδί θέλω να μας πείτε. Τι γίνεται, γιατί εδώ πέρα έχουμε 3 γιατρούς, 15 ιατρικό προσωπικό. Το προσωπικό θα μετακινηθεί στο νοσοκομείο, ώστε να αρχίσει η λειτουργία του παιδί και να ζήσουμε το παιδί. Έχουμε κηρύξει και θέσεις για το παιδί, 900 θέσεις. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο μου το είπε χθες τα Γιάννα κάποιος, αλλά και ένας πολιτικός χώρος αφήνει σε αυτά που λέω. Γράψτε τα και ψάξτε τα. 598 επικουρικοί γιατροί από τη μέρα που είχαμε τον κύριο Βορύδη στο Υπουργείο. Επικουρικοί. Έχουν διοριστεί 598. Αύριο βγαίνουν 300 900. Εντάξει. Για να απαντάμε και σε κάποια άλλα μέσα. Έχουν προκυρηθεί 900 παιδί. 1800. Ναι. Παιδιά, τα παιδιά είναι αλήθεια τα που λέω, ναι ή όχι. Ναι. Ακούστε. 375 μόνιμοι διορισμοί από τις παλιές προκηρύξεις που είναι από το Ρόβερδο. 9 και 10, 385 είναι όλες εδώ και θα έχουν και 2 γιατροί εδώ. Και 400, προσέξτε, και 400 θέσεις οι οποίες είπαμε να κάνουν τις κρίσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έρθουν εδώ. 2.500 γιατροί στηρίζουν το σύστημα σε 6 μήνες. Σε 6 μήνες. Συν 1.500 γιατροί που παίρνουν στον προπολογισμό για τον χρόνο και 2.500 νοσηλευτές. Εάν αυτό είναι ψέμα, ψάξτε το τώρα, δεν θα σας αποδωρέ, με ψέψτε το. Δεν σας κατηγορήσω. Όχι, θέλω να τα απαντάω σε κάποιους άλλους. Γιατί είπανε, ξέρω, ο Γρηγοράκος πήγε και έταξε, δεν έταξε τίποτα. 600, 900, 302, 500, 300, 2.500 γιατροί. 2.500 γιατροί. Τι άλλο σας πω. Τώρα, είναι γεγονός ότι επειδή το σύστημα όλα τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, είχε, ξέρετε, αποστελεχωθεί και έχει πάρα πολλά στελέχη από την υγεία. Υπήρχε πρόβλημα. Δεν φαίνεται τόσο πολύ, αλλά όμως 2.500 γιατροί.